ότι είναι κοντά μας ήδη εδώ στο στούντιο ο κύριος Νίκος Λιγερός. Καλώς ήρθατε κύριε Λιγερέ, είναι στρατηγικός σύμβουλος. Αυτή τη στιγμή χρονικά βρισκόμαστε λίγο πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην Ολομέλεια της Βουλής για την ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε η κυβέρνηση με σκοπό τη συνέχιση του έργου της, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται και η ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αμέσως μετά την ενδεχόμενη ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών, τι πρέπει να περιμένει η Ελλάδα, τι περιμένει την Ελλάδα, μάλλον να το θέσω. Okay. Απλώς για να μην αγχωθούν οι άνθρωποι, όλος ο προγραμματισμός και όλος ο αγώνας που κάνουμε είναι για να ακυρωθεί. Άρα δέχομαι να αναλύσουμε το σενάριο. Το πρώτο πράγμα είναι ότι μετά μια πιθανή ψήφιση του προσυμφώνου είναι ότι θα έχουμε όντως μια συμφωνία και στη συνέχεια θα μας ζητήσουν να υπογράψουμε επίσης και το πρωτόκολλο εισόδου στο ΝΑΤΟ των Σκοπίων. Mm-hmm. Στο ενδιάμεσο νομίζω όμως ότι η κυβέρνηση θέλει να υπάρχουν εκλογές έτσι ώστε να είναι η επόμενη κυβέρνηση που να φταίει για αυτό το δεύτερο γεγονός. Κατά συνέπεια ποντάρει σε αυτά τα δεδομένα έτσι ώστε στις μεθεπόμενες εκλογές να μπορεί να ξαναέρθει με το αναλογικό σύστημα, εφόσον ξέρουμε ότι έχει τροποποιηθεί. Όταν σας ρώτησα προηγουμένως τι να περιμένει η Ελλάδα, το έκανα με δεδομένο ότι αν παρατηρήσει κανείς τον τρόπο της διαχείρισης των εθνικών θεμάτων που επέλεξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατά τη διάρκεια της θητείας της έως και σήμερα, θα καταλάβει ότι ανοίχθηκαν κάποια θέματα τα οποία, όπως μας έλεγε και ο κύριος Χρυσόγονος χθες, προεκλογικά δεν επικοινωνήθηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν μας προειδέασε, δεν μας ενημέρωσε ότι σκοπεύει να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, να το λάβουμε υπόψη μας και αναλόγως ο καθένας και από τις θέσεις τις οποίες θα εξέφραζε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, να ψηφίσει ναι ή όχι. Νομίζω ότι είναι κάπως χειρότερο. Γιατί στην πραγματικότητα, ξέρετε, ακόμα και όταν μάθαμε ότι θα διαχειριστούμε ένα νέο μακεδονικό πρόβλημα από τον Ιανουάριο, περιμένουμε τον Ιούνιο για να έχουμε το κείμενο το οποίο θεωρείται από την κυβέρνηση ως μια επιτυχία. Mm-hmm. Ευτυχώς που δεν το θεωρούσε και με αυτόν τον τρόπο και η συγκυβέρνηση, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι αν δεν υπήρχε αυτή η πρόταση μομφής, δεν θα είχαμε κάνει αυτές τις τρεις μέρες να το αναλύσουν οι βουλευτές και θα συνεχίζαμε να μιλάμε αφαιρετικά για αυτό το προσύμφωνο. Το γεγονός ότι θεωρείται μια επιτυχία είναι λίγο παράξενο που δεν εκδόθηκε. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, δεν θα βρείτε στο διαδίκτυο το ανάλογο του προσυμφώνου με υπογραφές. Έχουμε μόνο δύο αντίτυπα. Το ένα είναι από την Καθημερινή και το άλλο είναι από την Εφημερίδα. Στην πραγματικότητα είναι χωρίς υπογραφές και είχαμε ένα θέμα γιατί όταν μιλήσαμε για αυτά τα θέματα και στο Κογκρέσο το Αμερικάνικο, mm-hmm. αμέσως μας ρώτησαν τα έγγραφα με τις υπογραφές που βρίσκονται. Άρα νομίζω ότι όλη η διαδικασία από την αρχή έως το τέλος, το βλέπουμε ακόμα και τώρα, πάντοτε υπάρχει μια μορφή μυστικοπάθειας, δεν υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ των κομμάτων, δεν πηγαίνει στην Βουλή προηγουμένως και επειδή συνεχίζουν να ενημερώνω και βουλευτές ακόμα και τώρα, μπορώ να σας πω ότι μέσα στους 300 σίγουρα είναι μερικοί που δεν έχουν διαβάσει ακόμα το προσύμφωνο εξ ολοκλήρου. Αυτό σημαίνει ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία. Υπάρχουν δηλαδή βουλευτές, λέτε εσείς, οι οποίοι θα ψηφίσουν για τη Συμφωνία των Πρεσπών χωρίς να έχουν διαβάσει το προσύμφωνο. Κάτι μας θυμίζει αυτό σε σχέση με ναι, τα μνημόνια. Ελπίζω αυτό να μην το κάνουμε ξανά και ελπίζω μέχρι την ώρα της ψηφοφορίας να έχουμε καταφέρει να ενημερώσουμε τους πάντες. Αλλά όντως έχετε δίκιο, το έχουμε ζήσει και πριν. Αλλά εδώ δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, γιατί μιλάμε μόνο για 19 σελίδες, είναι το αγγλικό κείμενο που είναι mm-hmm. το επίσημο. Mm-hmm. Μόνο 20 άθρα. Αν δεν προλαβαίνουν να το διαβάσουν και να πάρουν μια θέση, ενώ το θέμα είναι τόσο εθνικό, θα έχουμε ένα πρόβλημα. Γιατί πρέπει να αποφασίσουν σωστά, ορθολογικά και χωρίς ουρές. Κύριε Λιγερέ, ποια θεωρείτε εσείς ότι είναι τα γεωπολιτικά διακυβεύματα της ελληνικής επικύρωσης και ποια όχι? Και στη μία περίπτωση της ψήφισης και στην άλλη της ακύρωσης. Αν υπάρχει δυνατότητα, θα μας το εξηγήσετε ναι, στη συνέχεια. Ναι, πάνω σε καλύτερα να μελετήσουμε το θέμα της ακύρωσης, γιατί θα είναι πιο σημαντικό, εφόσον αυτό θα δούμε στο μέλλον. Η ακύρωση θα μας επιτρέψει πρώτα απ' όλα να ξαναρχίσουμε την όλη διαδικασία, να μην έχουμε καθόλου αυτό το πλαίσιο που προβλέπει το προσύμφωνο με διάφορα άθρα. Τα χειρότερα δεν είναι μόνο το 1 και το 7, είναι και το 4, το 6, το 13, το 14,
το 18 και το 20. Σε αδρές γραμμές, τι πραγματεύονται αυτά? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ουσιαστικά δίνουν πρόσβαση στην ελληνική ΑΟΣ για το άρθρο 13. Θα δώσουμε όλα τα ενεργειακά μας στο άρθρο 14. Στο άρθρο 8 προβλέπεται μια επιτροπή η οποία θα μπορεί να κοιτάζει τα θέματα της ιστορίας, αρχαιολογίας και τα εκπαιδευτικά, ενώ θα υπάγεται στα ΙΠΕΞ. Προβλέπεται ότι θα αλλάξουμε τα ονόματα, τα ελληνικά που βρίσκονται στα Σκόπια και θα τα ονομάζουμε Σκοπιανά, με απαγόρευση της χρήσης. Δεν θα μπορούμε πια με το άρθρο 6 να κάνουμε συνέδρια, διαδηλώσεις, εκδηλώσεις που να αφορούν ακόμα και το μακεδονικό αγώνα. Θα έχουμε ένα πρόβλημα με τα εμπορικά προϊόντα, τα οποία δεν θα προστατεύονται πια εκτός Ελλάδος, όταν θα έχουν μια ονομασία που θα έχει τη λέξη Μακεδονία, Μακεδονική κτλ. Mm-hmm. Σε όλο αυτό το πλαίσιο καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το πρόβλημα της ταυτότητας και του ονόματος, όπως λέμε συχνά και με τη γλώσσα. Ακόμα και αν αυτά είναι ήδη προβληματικά, θεωρώ ότι ακόμα και αν βγάλουμε το άρθρο 1 και 7, τα άλλα είναι αρκετά ανησυχητικά για να πρέπει να ακυρωθούν. Άρα, όταν βλέπω είναι τώρα... εφικτή η ακύρωση, κύριε Λιγερέ? Νομίζω ότι το βλέπετε σιγά σιγά ότι έχουμε όλο και περισσότερους βουλευτές και κόμματα που παίρνουν θέση αρνητική πλέον. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχει ενημέρωση και επιτέλους οι μερικοί έχουν διαβάσει επίσημα το κείμενο. Και το άλλο είναι ότι καταλαβαίνουν ότι παρουσιάστηκαν τα πράγματα με έναν τρόπο της προπαγάνδας, χωρίς να πούν ξεκάθαρα τι έχουμε κερδίσει. Στην περίπτωση στην οποία ψηφιστεί η Συμφωνία των Πρεσπών, συνεχίζει να υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης? Ναι, υπάρχει πρώτα απ' όλα ακύρωση όσο αφορά το θέμα της εισόδου στο ΝΑΤΟ. Άρα κανονικά η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να το κόψει και σε συνέχεια να πει ότι έχουμε ένα πρόβλημα διαδηλωμένης, γιατί ακόμα και με το 151 που θα πετύχουν το πιο πιθανό, τέλος πάντων, στην ψήφο εμπιστοσύνης, ξέρουμε ότι δεν προέρχεται από την κυβέρνηση και τη συγκυβέρνηση, θα είναι από άλλα τρία κόμματα που κομματάκια ουσιαστικά θα έρθουν να βοηθήσουν την κυβέρνηση για να μείνει στην εξουσία. Στην περίπτωση την οποία η επόμενη κυβέρνηση δεν προβεί σε αυτή την διαδικασία που λέτε εσείς, δεν πάρει αυτή την απόφαση, η Ρωσία, η οποία με τον Υπουργό Εξωτερικών της χθες εξέδωσε μία ανακοίνωση που λέει ότι δεν συμφωνεί καθόλου με την τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, γιατί δεν λαμβάνει υπόψη της τα θέλω του ελληνικού λαού και προχωρά στην ψήφιση αυτής της συμφωνίας. Η Ρωσία λοιπόν ως ιδρυτικό μέλος του ΟΗΕ θα μπορέσει να ασκήσει βέτο και να σταματήσει αυτή τη διαδικασία όταν θα φτάσει στην τελική της φάση ή όχι? Κοιτάξτε, η Ρωσία μπορεί να το κάνει, απλώς να ξέρετε με τη Ρωσία δεν έχει σημασία αν θα βάλουν βέτο ή όχι, αλλά πόσες φορές θα βάλουν βέτο. Mm-hmm. Επειδή το ζήσαμε με το σχέδιο ΑΝΑΝ, η Ρωσία έβαλε 2 φορές βέτο, το 3ο δεν το έβαλε και μας έσωσε η Κίνα. Άρα μην ξεχνιόμαστε, η Ρωσία ήταν από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισαν τα Σκόπια ως Μακεδονία. Δεν τους αφορά καθόλου αν λέγεται Βόρεια Μακεδονία ή οτιδήποτε με Μακεδονία. Αυτό που τους αφορά, ευρύτερα όμως με την έννοια την εξής. Υπάρχει ένα αφήγημα το οποίο λέει ότι η Γερμανία ενδιαφέρεται να έχει μία έξοδο προς το Αιγαίο, δημιουργώντας την Μεγάλη Μακεδονία. Άρα λοιπόν η Ρωσία έχει κάθε λόγο να σταματήσει αυτές τις βλέψεις. Στην πραγματικότητα η Ρωσία θέλει να το σταματήσει για να μιμούν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Είναι πολύ πιο απλό και είναι για τον ίδιο λόγο που η Αμερική θέλει τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, γιατί βλέπει ότι η επιρροή στην περιοχή έχει αυξηθεί από την πλευρά της Ρωσίας, mm-hmm. ειδικά με την τελευταία περίοδο του Πούτιν, και βλέπουμε ότι περιοχές όπως είναι η Ρουμανία, η Βουλγαρία, αλλά ακόμα και η Ουγγαρία δέχονται αυτές τις πιέσεις, και τώρα βλέπουμε επίσης ότι η Σουηδία, η οποία ήθελε να είναι ουδέτερη σαν την Ελβετία, τώρα σκέφτεται να μπει στο ΝΑΤΟ γιατί δέχεται πάρα πολλές πιέσεις από τη Ρωσία. Άρα η Ρωσία βλέπει κάπως πιο επιθετικά τα πράγματα και θεωρεί ότι όσο αφορά τα Σκόπια η θέση της επίσημης Ελλάδας όσο αφορά την κυβερνήση βοηθάει πάρα πολύ το ανάλογο πλαίσιο, αλλά από την αντίπλευρη πλευρά, και αυτό σημαίνει ότι θα πιέσουμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Είναι καθαρά τυπικό. Σε κάθε περίπτωση η Αμερική αλλά και η Γερμανία είδαμε να ασκούν πολύ σοβαρές πιέσεις όλο το προηγούμενο διάστημα και πριν να ψηφιστεί στην Βουλή της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αλλά και σε εμάς. Είδαμε την κυρία Μέρκελ να κάνει επισκέψεις στα Σκόπια, να έρχεται εδώ στην Αθήνα. Θα σας μιλήσω πιο πολύ για την Αμερική, γιατί είναι κάτι που είναι λίγο
παρεξηγημένο. Η Αμερική θέλει το θέμα όσον αφορά το έδαφος και να είναι στο ΝΑΤΟ. Αδιαφορεί παντελώς για το όνομα και γι' αυτό μπορώ να σας πω, επειδή πήγαμε πρόσφατα στην Αμερική, ότι ετοιμάζουμε ένα ψήφισμα στο Κογκρέσο, το οποίο θα λέει ότι η Αμερική θέλει την ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, αλλά όχι με τη χρήση της λέξης Μακεδονίας. Άρα νομίζω ότι όταν θα το δούμε αυτό θα ξεκαθαρίσει και ένα πλαίσιο και στους Έλληνες, γιατί πολύ συχνά... Να καθαρίσει εικόνα λίγο. Ναι, μπερδεύουμε τα δύο. Θεωρούμε ότι το έδαφος και η ονομασία είναι το ίδιο, ενώ δεν έχω δει κανέναν στο εξωτερικό που να επιμένει πάνω στο θέμα της Μακεδονίας ως όνομα, αλλά όλοι βέβαια θέλουν τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ για να είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο και να μην έχει μια επιρροή από την ρωσική πλευρά. Σε κάθε περίπτωση όμως συντελούνται κάποιες διεργασίες. Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση που έχει πολύ σπουδαίους πρωταγωνιστές, την Ρωσία, την Αμερική, την Ευρωπαϊκή Ένωση με πρωταγωνίστρια την Γερμανία, για τα Βαλκάνια. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε μια σειρά από εθνικά ζητήματα ως προς τη σχέση μας με τις όμορες χώρες, Σκοπιανό, Αλβανικό, Τουρκικό, την ΑΟΣ. Ο τρόπος διαχείρισης αυτών των θεμάτων έχει ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας ή την έχει αποδυναμώσει? Και από ποια έννοια? Ναι, την έχει αποδυναμώσει και μάλιστα η συμπεριφορά που έχουμε με τα Σκόπια είναι πολύ ενδεικτική και βλέπουμε, ας πούμε, ότι η Αλβανία τώρα είναι πιο επιθετική μαζί μας, το ίδιο και η Τουρκία, γιατί θεωρούν ότι δεν είμαστε σε επίπεδο κυβέρνησης ένα άξιο κράτος, αλλά μπορούν πολύ εύκολα να επιβάλλουν τις δικές τους θέσεις, διότι αντιλαμβάνονται ότι η κυβέρνηση κοιτάζει τα πράγματα ιδεολογικά και όχι εθνικά. Άρα από τη στιγμή που θέλει η κυβέρνηση να δημιουργήσει μια Βαλκανική Ένωση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία να είναι με μια ιδεολογική συνοχή, βλέπουμε ότι θεωρούν στην κυβέρνηση ότι το προσύμφωνο είναι απλώς το πρώτο βήμα αυτής της νέας Βαλκανικής Ένωσης, η οποία ουσιαστικά έχει την νοσταλγία της Ιουγκοσλαβικής και της Σοβιετικής. Πόσο πιθανό είναι, χωρίς την στήριξη της Βρετανίας, και αναφέρομαι στην χθεσινή εξέλιξη με την κυρία Μέη και τη δεινή ήττα που υπέστη, ιστορικότατη? Κοιτάξτε, είναι κάτι το αναμενόμενο. Νομίζω ότι όλοι όσοι ήθελαν να μας βγάλουν και από το ευρώ και από το ΝΑΤΟ και τα λοιπά, πρώτον συνειδητοποιούν τώρα ότι για το Σκοπιανό δεν θα είχαμε να πούμε τίποτα, και βλέπουν επίσης ότι μετά από το δημοσίευμα του 2016 στην Μεγάλη Βρετανία, τα προβλήματα όλο επιδεινώνονται, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο πώς θα καταλήξει, και μπορεί τώρα τελικά να μην έχουμε κάνει το Brexit, γιατί με αυτή την απόρριψη της συμφωνίας, να ξέρετε ότι από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα κάνουν καμία άλλη πρόταση. Άρα θα πρέπει να αποδεχτεί η Αγγλία είτε ότι δέχεται κάτι το οποίο είναι κοτσουρεμένο, είτε τελικά ότι θα παραμείνει, γιατί δεν μπορεί να βρει μια άλλη λύση. Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Λιγερέ, θα ήθελα έτσι τις σκέψεις σας για τις επόμενες ημέρες. Γνωρίζω ότι θα μιλήσατε στο συλλαλητήριο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί για το θέμα της ψήφισης της Συμφωνίας. Θα υπάρχουν χαιρετισμοί. Δεν νομίζω. Θα απευθύνετε έναν χαιρετισμό. Δεν θα κάνετε ομιλία. Δεν νομίζω να υπάρχουν ομιλίες προς το παρόν. Θα δούμε. Δεν είμαι στην Οργανωτική Επιτροπή, άρα είναι ό,τι αποφασίσει. Εμείς είμαστε εκεί απλώς για να βοηθήσουμε. Άρα ό,τι μας πούν θα κάνουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης και να ευχηθώ καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς.